Όχι μόνο το όνομα, αλλά και η γάστρα θυμίζει το παλιό εξάμετρο Olympic. Το layout, όμως, μίλια μακριά. Η 150 δυνατή υπη της Honda είναι υπεραρκετή για το εξάμετρο Olympic. Στα full, οι στροφές έφτασαν γρήγορα στο όριο των 6.000, όπου η ταχύτητα ήταν 38 κόμβι, αλλά με μια καλύτερη ποιοτικά προπέλα θα ξεπεραστούν οι 40. Στα ταραγμένα νερά, η γάστρα έδειξε τον καλύτερο εαυτό της, αξιοποιώντας άριστα η πλώρη της 60 μοίρες της εισόδου της, αλλά αυτό έχει σαν κόστος το βρέξιμο στους πλάγιους καιρούς. Κάτι βέβαια αναπόφευκτο στις γάστρες με βαθύ V που δουλεύει η πλώρη τους. Τι να κάνουμε όμως, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, γι' αυτό πάρτε και μια καλή νιτζεράδα. Γιατί και πλεύση χωρίς κραδασμούς και στεγνή δεν γίνεται από μια ίσαλο κοντά στα 5 μέτρα. Ένα πιο σκληρό κατάστρωμα, κάτι που δίνει περισσότερες δυνατότητες αποθήκευσης, ευκολιών αλλά και cruising style. Μεγάλο στρίτσο. Αρκετά βαθύ το αμπάρι της πλώρης. Και μέσα εδώ όλος ο εξαρτισμός για να γίνει sun deck το πλωριό κατάστρωμα. Πλατφόρμες στρωμένες με τικ. Παίρνει λίγη ώρα για να στήσεις όλο αυτό το σκηνικό, αλλά η απόλαυση είναι εξασφαλισμένη. Λείπει κάποιος από δίπλα, αλλά θα τον βρούμε κι αυτόν. Όμορφη κονσόλα. Ο καναπές αποκαλύπτει ένα μεγάλο ταμπούκι, αλλά η πρόσβαση είναι λίγο δύσκολη λόγω του στενού ανοίγματος. Το κάθισμα του καπετάνια να σηκώνεται, ώστε όταν δεν κάθεται ή δεν στέκεται όρθιος να κουμπάει το ισχύο του. Και από κάτω βέβαια ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος για τα απαραίτητα σωστικά.